Επειδή όσο αναφέρθηκε στο εν έτη 2024 στρατηγία, ανοίγουν και άλλα με έναν περίεργο τρόπο μέσω τεχνητής νοημοσύνης θέματα αυτονομίας, αυτονόμησης της Κρήτης, που νομίζαμε ότι τα έθεταν κάποια κέντρα του εξωτερικού παλαιότερα και δεν θα επανέλθουν. Δεν ξέρω αν είναι συμπτωματική η συγκυρία ή όχι, αλλά να δούμε τι συνέβη μόλις προχθές στην Αλικαρνασσό, στο Ηράκλειο της Κρήτης, μέσα από αυτό το ρομπότ, το οποίο το προγραμματίζουν, το εφοδιάζουν με δεδομένα άνθρωποι, έτσι, χειριστές. Για να το δούμε. Το ρομπότ Σοφία, αυτό το πανέξυπνο, άμα το ρυθμίσεις έξυπνα, μίλησε και για την κριτική διατροφή. Και κάπου εκεί στο ξεκούδουνο το πληρώσαμε για να μας πει ότι η Κρήτη μπορεί να είναι και αυτόνομο κρατήδιο. Πότε τα λέει αυτά? Όταν γεωπολιτικά γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο του κουτρούλιο γάμος. Οι Τούρκοι βάζουν μάθημα τη γαλάζια θάλασσα, διεκδικούν τη μισή Κρήτη, συν κάτι πανίβλακες που νομίζαν ότι με την αυτονομία, το θυμίζω αυτό, που καλλιεργήθηκε από έδρες γερμανικών πανεπιστημίων, θα φτιάχναν κίνημα στο νησί. Ήρθε η Σοφία να μας το πει. Για ακούστε τι. Ξέρω ότι έχετε ένα πολύ θερμό κλίμα, παραγωγικό έδαφο και εργατικού ανθρώπου, ώστε να μπορείτε να καλλιεργείτε και να απολαμβάνετε τα γνήσια αγαθά τη Κρήτη. Ω ρομποτική ύπαρξη που δημιουργήθηκα από ανθρώπου, δεν έχω θρησκευτικέ ή πολιτικέ επιθέσει, αλλά με όλα αυτά τα φαγητά που βλέπω μπροστά μου, μπορώ να καταλάβω γιατί η Κρήτη θεωρείται ευλογημένο τόπο. Ένα άθλιο συνδυασμό σχέσεων, ανάπτυξη, καινοτομία και φυσικών πόρων που θα μπορούσε να είναι και αυτόνομο κρατήδιο. Θα μπορούσε, κύριε Μπογδάνο, να είναι και αυτόνομο κρατήδιο, λέει το ρομπότ, ναι, το οποίο είναι προγραμματισμένο. Εντάξει, ένα από πρώτο ανθρώπους. Πράγμα το οποίο σκέφτομαι ότι αν η Κρήτη δεν ήταν στην Ελλάδα, δεν θα είχαμε Μητσοτάκη, δεν θα είχαμε Κασελάκη, δεν θα είχαμε Ανδρουλάκη. Λοιπόν, οπότε ενδεχομένω και η εικόνα να ήταν τελείως διαφορετική. Κατά δεύτερον, έλκω το ίμιση τη καταγωγή μου από την Άξο. Περίπου το ίδιο λέμε και στην Άξο, όπου έχουμε τα πάντα. Δεν θέλω να το πάρω στα σοβαρά. Να σου πω αυτό. Δεν θέλω να το πάρω στα σοβαρά. Διότι αν το πάρω στα σοβαρά, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Θέλω όμως να ρωτήσω τον κύριο Μπαλτζόι. Έχουμε τον στρατηγό μας εδώ. Ας την Άξο. Έχει ξεχνάς. Να άκουσε. Έχει δίκιο τελικά ο Σπίνος που λέει ότι ξεκινάμε να μιλήσουμε, μας κόβεις στην πορεία, δεν μπορούμε να πούμε αυτό το οποίο θέλουμε, μας αλλάζει το θέμα και ύστερα μας λέει σταμάτα. Έχουμε από λίγα χρόνια στην Κρήτη και νομίζαμε ότι έχει σταματήσει η συζήτηση ότι θα πρέπει να γίνει δημοψήφισμα, λέει, στα 100 χρόνια το 2012 έπρεπε να γίνει δημοψήφισμα για την αυτονομία της Κρήτης. Αν έπρεπε και έχει γίνει, εγώ πιστεύω στον πατριωτισμό των Κρητών και ότι θα ψήφιζαν 99,9% Ελλάδα και πάλι Ελλάδα. Κρήτες έχουν πολεμήσει για τη Μακεδονία, Κρήτες έχουν πολεμήσει για την Κύπρο. Δεν θέλω να πιστέψω στη σοβαρότητα ενός τέτοιου θέματος, αν και είναι ανησυχητικό και αξιοπρόσεκτο.